Είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Χαμόγελα και ανακούφιση σε χιλιάδες παραγωγούς της Κρήτης θα χαρίσει ο Πασχαλινός Μποναμάς που καταβάλει αύριο ο ΕΛΓΑ. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των 25 εκατομμυρίων ευρώ που θα δοθούν και πώς θα κατανεμηθούν τα ποσά ανανομό της Κρήτης. Τρίτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα αποκτά το νησί μας μετά το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Και αυτό γιατί το ΤΕΙ θα μετατραπεί σε Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης. Διαβάστε αναλυτικά στο neakrite.gr ποια είναι τα νέα τμήματα που ιδρύονται. Μία πρωτοβουλία ΜΑΤ για κινητή κτηνιατρική μονάδα σε κάθε γωνιά της Κρήτης παίρνει ο Δήμος Χερσονήσου. Ο στόχος είναι διπλός, αφενός η περίθαλψη των αδέσποτων ζώων και αφετέρου η ενημέρωση των κατοίκων της ενδοχώρας προκειμένου να εξαλειφθούν τα βαρελόσκυλα. Πληκτρολογήστε neakrite.gr από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.